Γεια σας και καλώς ήρθατε για ακόμα μια φορά. Καιρό έχουμε να τα πούμε και δεν θα πω ότι αυτό θα είναι ένα σύντομο βίντεο όπως την προηγούμενη φορά. Δεν είναι ακριβώς ο οδηγός αγοράς, είναι περισσότερο κουβέντα να γίνεται για τα νέα smartphones τα οποία έχουν κυκλοφορήσει μέσα στο 2022. Οπότε χωρίς να καθυστερούμε πάμε να δούμε τις νέες συσκευές. Πάμε κατευθείαν στο Scrooge. Είπαμε, επειδή καθαρά εμένα με βολεύει οπτικά το συγκεκριμένο website, το συγκεκριμένο aggregator τιμών, θα επιλέξω τουλάχιστον 8 GB RAM, γιατί θεωρώ ότι εν έτη 2022 τα 8 GB RAM πρέπει να είναι το minimum. Εδώ βλέπουμε κατευθείαν το Realme GT, το Master Edition, στα 296 ευρώ. Εξαιρετική επιλογή, αλλά είναι το 2021 μοντέλο θα το δούμε σε κάποιο άλλο επεισόδιο ενδεχομένω. Πάμε λοιπόν να πούμε, θέλουμε συσκευέ που κυκλοφόρησαν μέσα στο 2022. Πρώτο και καλύτερο Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, θα το ανοίξουμε, θα το βάλουμε στην άκρη. Samsung Galaxy S21 Fan Edition, θα το βάλουμε και αυτό. Realme GT2 Pro, πολύ αναμενόμενη συσκευή, το ανοίγουμε και αυτό. S22 Ultra το έχουμε βάλει, S22 Plus το μικρότερο αδερφάκι και αυτό στη λίστα για τον σχολιασμό μας. Xiaomi Redmi Note 11 Pro το 5G, έχουμε να πούμε πραγματάκια για το Redmi. Πάμε Realme 9 Pro, φρέσκο πράγμα από τη Realme, 5G και αυτό βλέπουμε ότι όλες οι συσκευές πλέον ε, είναι 5G. Αυτό είναι καλό. Δεν θεωρώ, σώνει και καλά ότι πρέπει φέτος κάποιος να αγοράσει μια 5G συσκευή, έχει ακόμα πολύ δρόμο το 5G και δεν βρίσκω πρακτική χρησιμότητα στο 99% των περιπτώσεων. Δηλαδή στο 99% των περιπτώσεων θα είστε καλυμμένοι ακόμα και με μια καλή 4G σύνδεση. Συνεχίζουμε, ποια άλλη συσκευή δεν έχουμε βάλει, Xiaomi Redmi Note 11s, Α το βάλουμε και αυτό στην σύγκριση. Το πολύ συζητημένο Samsung Galaxy A53 προσπαθεί να συνεχίσει την εξαιρετικά καλή πορεία του A52S από τη Samsung για να δούμε αν τα καταφέρνει γιατί δεν είμαι και πάρα πολύ σίγουρος Redmi Note 11 Pro το είπαμε πολύ Pol, Xiaomi Ukitel, τώρα παιδιά πραγματικά για τα Ukitel δεν έχω άποψη δεν μπορώ να τα σχολιάσω βλέπω IPS οθόνη δεν θα έπαιρνα μια σχέδη με IPS οθόνη Οπότε προχωράμε. Realme GT2, όχι το προμοντέλο, είναι το μικρότερο αδερφάκι του. Θα το σχολιάσουμε και αυτό. Μόλι προσγειώθηκε στην Ελλάδα. Xiaomi Poco X4 Pro 5G. Δεν έχει μείνει ο κόσμο ευχαριστημένο, αλλά θα του ρίξουμε μία ματιά. S22, το μικρό S22. Βλέπω εδώ 5 αρνητικά reviews με βαθμολογία 2 στα 5. Και ειλικρινά με προβληματίζει. Xiaomi 12, η καινούργια σειρά τη Xiaomi. Θα τα δούμε λοιπόν και αυτά. GT2 το έχουμε πει από την Realme. Α53 από τη Samsung. Που βλέπουμε εδώ επαναλαμβάνεται ένα μοτίβο. Τι άλλε συσκευέ έχουμε. Για να δούμε, για να δούμε, για να δούμε. Που να αξίζει να πούμε. Poco X4 Pro. Δεν ξέρω το ανοίξαμε. Το ανοίξαμε. Δεν βλέπω κάποια άλλη συσκευή. Δεν υπάρχει δηλαδή. Το M4, σχεδόν Poco M4 το έχουμε ανοίξει και αυτό. Oppo Find X5 5G, εδώ μιλάμε τώρα για συσκευές άλλης κατηγορίας, είναι στην ε, επάνω κατηγορία αλλά δεν έχουν μεγάλη αντιπροσώπηση στη χώρα μας, ελάχιστα καταστήματα θα φέρουν και θα μπορέσετε να βρείτε να προμηθευτείτε ένα Oppo, τουλάχιστον από Ελλάδα. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι προτείνω να αγοράσετε μια συσκευή της Oppo αυτή τη στιγμή. Λίγα τα καταστήματα, μέτρια υποστήριξη. Huawei Nova 9 Second Edition. Δυστυχώς η Huawei ενώ έχει πολύ καλές συσκευές, εδώ έχουμε και IPS οθόνη, δεν την προτείνω σε καμία περίπτωση. Το Nova 9 το οποίο είναι η αντίστοιχη συσκευή που μπορείτε να πάρετε το Honor 50, είναι πάρα πολύ κοντά στα συσκευές. Υπερτερεί λίγο τη Huawei σε ποιότητα φωτογραφίας αλλά χάνει σε όλα τα άλλα ουσιαστικά, δεν έχουμε Google Services. Motorola Edge 30 Pro 5G συσκευή, το οποίο βγαίνει σε δύο εκδόσεις με 8 GB RAM και 12 GB RAM. Ωραία, έχουμε μαζέψει τις συσκευές, αρκετές συσκευές, έχουμε πραγματάκια να πούμε και χωρίς να καθυστερούμε πάμε να δούμε. Samsung Galaxy S22 Ultra 5G με 12 GB RAM και 256 GB αποθηκευτικό χώρο. Ε, δεν ακολουθεί τον σχεδιασμό της υπόλοιπη σειρας σειράς S22, το θεωρώ καλό στη συγκεκριμένη περίπτωση. Μιλάμε παιδιά για μια πολύ μεγάλη συσκευή και πολύ βαριά συσκευή. Είναι περίπου 230 γραμμάρια βάρο. Δεν απευθύνεται σε όλου, απευθύνεται περισσότερο σε όσου θέλουν να κάνουν business χρήση και είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να αγοράσει κάποιο αυτή τη στιγμή στο κομμάτι του Android. Τόσο σε επίπεδο κατασκευή, σε hardware, όσο και σε επίπεδο software. Κακά τα ψέματα. Έρχεται με το S Pen, το οποίο αποθηκεύεται στο σώμα τη συσκευή. Ακολουθεί ένα Mm. Έτσι και έτσι design στην κάμερα. Σε κάποιου θα αρέσει, σε κάποιου άλλου όχι. Έρχεται να το εδώ, εδώ φαίνεται και όλα στο το πώ είναι το module της κάμερας, των καμερών βασικά, με 108 MP κύρια κάμερα. Είναι, είπαμε, κυρτή η κάμερά του, εκπληκτικά καλή οθόνη, ωραίο στο κράτημα, αλλά είναι βαριά σαν συσκευή. Και το S Pen, μπορεί να λειτουργήσει σε πολλές περιπτώσεις και με πολλούς διαφορετικούς τρόπους που μπορεί να σε εξυπηρετήσει. Για παράδειγμα, να αλλάζετε slide σε μια παρουσίαση που κάνετε ή να κρατήσετε μια γρήγορη σημείωση. Μην τρελαινόμαστε, δεν είναι η ιδανική συσκευή για να κρατάς χειρόγραφη σημείωση με πενάκι. Αν θέλετε κάτι τέτοιο, θα πάρετε ένα tablet ή κάποια συσκευή που είναι η δουλειά της αυτή. Αλλά για μια σημείωση στο τόσο, είναι ok. Λοιπόν, οθόνη 6.8 ίντσες, 108 MP κύρια κάμερα με πολύ καλές δυνατότητες zoom, εκπληκτικά καλές δυνατότητες zoom, ό,τι καλύτερο μπορείτε να βρείτε πρακτικά αυτή τη στιγμή στον κόσμο του Android. Τόσο φωτογραφικά, όσο και τηλεφωτογραφικά. Selfie κάμερα 40 MP, επίσης πατάει κάτω σχεδόν ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή στην selfie κάμερα, το κακό με την Samsung είναι ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως συνήθως δηλαδή, στην μεγάλη σειρά, στην πλούσια σειρά, στην ακριβή σειρά, μιλάμε τώρα για συσκευή, για smartphone το οποίο κάνει ένα μισχυλιάρικο, έτσι, για ακόμα μια φορά η Samsung επιλέγει να βάλει α, έξινος επεξεργαστή αντί να βάλει Snapdragon όπως κυκλοφορεί στην Αμερική και σε κάποιες άλλες χώρες. Στην Ευρώπη και στην Ελλάδα κατ' επέκταση θα το βρείτε με τον 6νο των 2200. Όχι ότι είναι κακός επεξεργαστής, είναι ένας εξαιρετικά καλός επεξεργαστής, πάρα πολύ γρήγορος επεξεργαστής, θα φέρεις πέρα στα πάντα, οτιδήποτε και να του ζητήσετε. Όμως, σε σχέση με τον αντίστοιχο Snapdragon, δεν θα σχολιάσω τις επιδόσεις, προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Ανάμεσα σε Snapdragon και έξινος των 2200, δεν θα δείτε τρομερέ διαφορέ στην επεξεργαστική ισχύ, στην πραγματικότητα εννοώ, στην καθημερινή σα χρήση, στο πώ θα συμπεριφερθεί η συσκευή όταν τη ζητήσετε το Α, το Β και το Γ. Μην κοροϊδευόμαστε. Εκεί που θα δείτε όμω διαφορά, πραγματική διαφορά, ουσιαστική διαφορά, είναι στην αυτονομία. Ο έξινο έχει την τάση να υπερθερμαίνεται λίγο περισσότερο από τον Snapdragon. Αλλά στο κομμάτι της αυτονομίας θα περιμένετε μία αυτονομία από 10% έως 20% μικρότερη σε σχέση με τον Snapdragon. Αυτό για κάποιους που κάνουν έντονη χρήση στη συσκευή από το πρωί μέχρι το βράδυ θα φανεί. Και είναι ένα αρνητικό. Το που θα βρείτε τώρα στη συσκευή ε, της Samsung με Snapdragon αυτό είναι αλλού παπαευαγγέλιο. Σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι η σειρά S με τους έξινους επιφραστέ, είναι κακές συσκευέ. Απλά με τον Snapdragon θα μπορούσετε να έχετε λίγο μεγαλύτερη αυτονομία. Σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για συσκευή η οποία θα σας αφήσει χωρίς μπαταρία στο τέλος της ημέρας. Τη μία ημέρα θα τη βγάλει άνετα. Πάμε λοιπόν. Exynos 2 200, 12 GB RAM να φάνε και οι κότες, 256 GB αποθηκευτικό χώρο και δεν παίρνει α microSD καρτούλα για να επεκτείνετε τον αποθηκευτικό χώρο. Οπότε το πόσα χρήματα θα ξοδέψετε είναι άμεση συνέπεια και για τον αποθηκευτικό χώρο που θα αποκτήσετε. μάλιστα εδώ βλέπουμε τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση, για να δούμε τι τιμές παίζουν. Στα 256 βλέπουμε ότι ξεκινάει από τα 1.354-1.400 ευρώ και για να πάτε στα 5.12 πρέπει να δώσετε 1.500 Παιδιά είναι πολλά χρήματα, έτσι. Είναι πάρα πολλά χρήματα. Φυσικά υπάρχει κοινό που αγοράζει τις συγκεκριμένες συσκευέ, αλλά απευθύνεται σε λίγους. Σε λίγους και συνδυτοποιημένους ενδεχομένω χρήστες που θέλουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Είναι πολλά το 1,5 χιλιάρικο πάντως. Μην επιλέξετε όμως απ' την άλλη το, την έκδοση με τα 128 GB αποθηκευτικού χώρου θεωρώ πως πλέον είναι λίγα, ειδικά αν συνηθίζετε να τραβάτε πολύ βίντεο και πολλές φωτογραφίες. Μην πάτε σε έκδοση με 128 GB σε συσκευή η οποία δεν μπορεί να επεκτείνει τον αποθηκευτικό της χώρο με microSD καρτούλα. Στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, να, είπαμε, είναι ένα, μια βαριά συσκευή, 227 γραμμάρια, είναι και μεγάλη συσκευή στο χέρι, με 6,8 ίντσες οθόνη, οθονάρα, Dynamic AMOLED 2X τη λέει η Samsung, ό,τι καλύτερο μπορείτε να βρείτε γενικά στον κόσμο του Android, τραβάει 8K βίντεο στα 24 fps, άχρηστο κατά την άποψή μου, θα κρατήσω όμως ότι τραβάει εξαιρετικά καλό 4K βίντεο στα 60 fps, με σταθεροποίηση εικόνας. Φυσικά μιλάμε για μια 5G συσκευή, 5.000 mAh μπαταρία, είναι αδιάβροχο, έχει ταχεία φόρτιση στα 45W, όχι γρηγορότερη φόρτιση αλλά συμφωνώ με την α, απόφαση της Samsung να μην βάλει μια παλαβή φόρτιση στις συσκευές της. Η πολύ πολύ γρήγορη φόρτιση μακροπρόθεσμα δεν κάνει καλό στην μπαταρία, στη ζωή της μπαταρίας σας. Και ε, φυσικά υποστηρίζει, φυσικά υποστηρίζει και ασύρματη φόρτιση στα 15 w Εδώ το βλέπουμε. Με Power Delivery 3, όπως λέει, μιλάμε φυσικά για μια σκευή οποία είναι αδιάβροχη, με IP68 πιστοποίηση. Αυτά. 16,3 εκατοστά μήκος, μεγάλη συσκευή, και πλάτος 78 χιλιοστά, με πάχος 9 χιλιοστά. Μια μεγάλη συσκευή γενικά. Είναι μια συσκευή άψογη, είναι ο καλύτερος εκπρόσωπος του Android, είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να αγοράσετε στον κόσμο του Android, τόσο ποιοτικά, όσο και σε θέμα software. Αλλά το χέρι θα μπει πολύ βαθιά στην τσέπη. Μια άριστη επιλογή για λίγους. Επόμενη συσκευή το μικρό αδερφάκι Samsung Galaxy S21 Fan Edition με 8 GB RAM και 256 GB αποθηκευτικό χώρο. Εδώ τώρα η Samsung πάλι για ακόμα μια φορά τα θαλάσσουσε. Μου κυκλοφορεί το S21 το Fan Edition το οποίο επί τη ουσία κοντράρει τη σειρά S21 λείπουν κάποια ορισμένα πραγματάκια, έτσι όπως το desktop mode και διάφορα τέτοια, αλλά μου το κυκλοφορεί μαζί με τη σειρά 22. Είναι σαν να προσπαθεί να ξεζουμίσει ό,τι μπορεί από τη σειρά S21. Παραμένει μια πάρα πολύ καλή συσκευή, με πολύ καλή ποιότητα κάμερες, φωτογραφικές δυνατότητες και βίντεο. Τριπλή καμερούλα, selfie κάμερα 32 MP, μπαταρία χωρητικότητα 4.500 mAh σε 4 χρωματάκια. Βγαίνει και έκδοση στα 128 GB. Είπαμε, δεν πολυπροτείνω εκδόσει με 128 GB αποθηκευτικού χώρου. 177 γραμμάρια, 180 ουσιαστικά το βάρος της είναι ok, δεν είναι μια βαριά συσκευή, είναι μια ελαφριά συσκευή και σχετικά μαζεμένη θα έλεγα. Φοράει το Snapdragon 888, πολύ γρήγορο επεξεργαστή. Θα περιμένετε φυσικά ότι είναι ένα επεξεργαστή ο οποίο καταναλώνει και αυτό την μπαταρία του και ζεσταίνεται. Θα σα βγάλει φυσικά άνετα μία ημέρα αυτονομία. Έχει το Snapdragon 888. Ένας από τους πιο γρήγορους, αν όχι ο πιο γρήγορος επεξεργαστής αυτή τη στιγμή, με 6,4 σύντσες οθόνη, την οποία τη θεωρώ ιδανική. Και το S21 για ακόμα μία φορά δεν υποστηρίζει επέκταση μνήμης microSD, αρνητικό κατά την απόψή μου, κρατήστε το αυτό. Οπότε δεν προτείνω να επιλέξετε την έκδοση με τα 128 GB, πηγαίνετε στα 256 Οπότε ξεκινάμε και γύρω στα 6 κατοστάρικα, 6,5 κατοστάρικα, πάλι παραμένει ακριβούτσικο. Θεωρώ πως είναι πολλά τα χρήματα, αλλά είναι ότι καλύτερο μπορείτε να πάρετε από άποψη software. Από πληρότητα software, από πληρότητα οικοσυστήματο και φυσικά μην ξεχνάμε και την υποστήριξη που δίνει η Samsung στα smartphones τη. Εγγυημένα τρία χρόνια αναβαθμίσεων και τώρα στα τελευταία μοντέλα το έχει πάει στα τέσσερα χρόνια. Με ευρυγόνιο φακό για τη selfie κάμερα 32 MP. Ο ευρυγόνιο φακό στην πίσω κάμερα 12 MP εδώ πέρα. Κοιτάξτε να δείτε, γενικά έχουμε συνηθίσει στον κόσμο του Android και βάζουν πάρα πολύ καλέ κάμερε, εξαιρετικά καλέ κάμερε στι κύριε κάμερε του και πάνε στου υπερευρυγόνιου και βάζουν κάτι κάμερε ό,τι να είναι. Πραγματικά ό,τι να είναι. Εδώ τα 12 MP τη ευρυγόνια κάμερα είναι μέσα στη τύρα τη Samsung προφανώ. Πολύ καλό αποτέλεσμα, σα δίνει και ένα οπτικό zoom 3 EP. Ο τηλεφακός του είναι ok, δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο, δεν είναι τίποτα τρομερό. Σε καλή ηλιοφάνεια θα πάρετε πολύ καλά αποτελέσματα. Τη νύχτα επίση ικανοποιητικά αποτελέσματα. Δεν είναι όμω το απόλυτα φωτογραφικό κινητό, τουλάχιστον σε σχέση με το S21, το, το, την κανονική σειρά S21, αλλά και φυσικά την σειρά S22. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα σα αφήσει παραπονεμένου. Είναι μια εξαιρετικά καλή επιλογή, μια εξαιρετικά καλή συσκευή, αλλά θεωρώ πω είναι αρκετά ακριβό, Αρκετά ακριβό. Δεν έχει θύρα ακουστικών, επίση αρνητικό. Έχει μια ταχεία φόρτιση, ο Θεό να την κάνει στα 25 w Δεν θα χαλαστώ ιδιαίτερα, αλλά δεν είναι η πιο γρήγορη ταχεία φόρτιση που θα βρείτε εκεί έξω. Υπάρχουν συσκευέ και πολύ πιο οικονομικέ συσκευέ που φορτίζουν πολύ πολύ πιο γρήγορα. Και μην ξεχνάμε και τα καραγκιουζιλίκια που έχει ξεκινήσει και κάνει η Samsung όπω και η Apple και δεν βάζει φορτιστέ μέσα στι συσκευέ τη. Φυσικά είναι διάβροχο, με IP68, πολύ θετικό και αυτό και είναι μια γενικά μαζεμένη συσκευή. Χαμηλό βάρος, είπαμε 177 γραμμάρια και βλέπετε εδώ είναι 155 mm, 156 ουσιαστικά ύψος. Πλάτος και πάχος 74,5 και 7,9 mm αντίστοιχα. Είναι μια συσκευή η οποία κάθεται καλά στο χέρι, έχει καλή ποιότητα κατασκευής, αλλά παρόλα αυτά θεωρώ πως είναι ο λίγον ακριβή. Και η αυτονομία της είναι, κατά την άποψή μου, ψηλομέτρια. Δεν είναι η συσκευή που θα σας πάει δύο μέρες χαλαρά, οπότε να το έχετε και αυτό στα υπόψη σας. Σε αυτά τα χρήματα, στα 600-650 ευρώ που ζητάει, νομίζω πως υπάρχουν και άλλες επιλογές. Επόμενη συσκευή, πολυαναμενόμενη Realme GT2 Pro 5G. Καλά εξοπλισμένο, 12GB RAM, 256GB αποθηκευτικό χώρο, είναι μια συσκευή εδώ, να την με πολύ καλές φωτογραφικές δυνατότητες, πολύ καλές φωτογραφικές δυνατότητες, ικανότητες, όπως θέλετε πείτε το, μια πολύ καλή και φωτεινή οθόνη, αν δεν κάνω λάθος έρχεται από την Samsung και η οθόνη, Super AMOLED, νομίζω αν δεν κάνω λάθος είναι AMOLED πάντως, Μ' αρέσει που έχει αριστερά τον, την κάμερα τη selfie οπότε δεν τη βλέπεις μια τρύπα στη μέση μέσα στι οθόνε να σε ενοχλεί πραγματικά προτιμώ τις κάμερουλες στην άκρη από εκεί και πέρα είναι μια συσκευή μεγάλη και βαριά 200 γραμμάρια όχι ότι είναι απαγορευτικό το βάρος της αλλά είναι βαριά συσκευή φοράει η Snapdragon την καινούρια γενιά Generation 1 ό,τι πιο πρόσφατο υπάρχει σε επεξεργαστή εδώ τώρα να κάνω έτσι ένα σχόλιο. Ναι, μεν έχουμε επεξεργαστέ τρομερού και φοβερού που πετάνε δράκου και λύνουν το κυπριακό και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αλλά αυτοί οι επεξεργαστέ, όπω όλοι αυτοί οι επεξεργαστέ, έχουν μια αδυναμία. Αναπτύσσουν θερμοκρασίε και καταναλώνουν ρεύμα. Οπότε δεν θα πάρετε δύο μέρε αυτονομία. Αν το ζωήσετε πολύ, Παρόλο που η Realme διαφημίζει το νέο τρομερό και φοβερό σύστημα ψήξης που έχει, θα δείτε ε, throttling, θα ζοριστεί ο επεξεργαστή, θα ρίξει την απόδοσή του. Παρ' αυτά, φοράει την τελευταία γενιά των επεξεργαστών της Snapdragon. Είναι ό,τι ουσιαστικά γρηγορότερο μπορείτε να βρείτε αυτή τη στιγμή σε smartphone. Τα 12 GB RAM δεν επιδέχονται καμία κριτική. Μνήμη RAM να φάνηκε οι κότε και η Realme φημίζεται για το σχεδόν stock Android λειτουργικό της και για το πόσο καλά βελτιστοποιημένο είναι. Είναι αυτή τη στιγμή, αν όχι η πιο γρήγορη, μία από τις πιο γρήγορες συσκευέ που μπορείτε να βρείτε στον κόσμο του Android. Εγώ είμαι υπέρμαχο του λειτουργικού της Realme γιατί πραγματικά είναι ό,τι πιο κοντά μπορείτε να βρείτε σε stock Android. Σημειώστε πάλι ότι ούτε εδώ έχουμε τη δυνατότητα επέκτασης με microSD καρτούλα, 6,7 inches οθόνη το είπαμε να πω ότι και εδώ όπως και στα προηγούμενα τα Samsung τα S22 έχουμε uh, refresh rate το οποίο αυξομειώνεται αυτόματα για εξοικονόμηση μπαταρίας εδώ έχουμε κύρια κάμερα και υπερευρυγόνια κάμερα στα 50 MP εξαιρετικά καλής ποιότητας φωτογραφίες πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο τραβάνε οι Realme συσκευές και το AI το οποίο εμπλέκεται για να βελτιώσει την τελική ποιότητα της φωτογραφίας σας, δεν θα έχετε κανένα ουσιαστικό παράπονο από την ποιότητα φωτογραφίας που θα, σα σας δώσει η Realme. Τραβάει βίντεο 8K στα 30 fps, μέτρια τα αποτελέσματα του βίντεο, τουλάχιστον από ό,τι έχω δει μέχρι τώρα. Οκ, okay, ειναι παραμε... είναι 8K. Είναι 8K. Δεν ξέρω ποιο πραγματικά χρειάζεται 8K βίντεο. Πιο πολύ διαφημιστικό τρίκ είναι προ το παρόν γιατί μέχρι να γίνει, αν γίνει ποτέ mainstream το 8K, θα έχετε πετάξει τις συγκεκριμένες συσκευέ. Σίγουρο. 4K στα 60fps με σταθεροποίηση εικόνας, πολύ καλή ποιότητα βίντεο, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η Realme, παλιότερα είχα κάνει παράπονα, δεν έχει 3.5 μισάρι και ακουστικά, όπως βλέπουμε οι περισσότεροι πλέον στις μεγάλες συσκευέ τους δεν βάζουν 3.5 μισάρι 5.000 mAh μπαταρία, 65W φόρτιση να πω ένα χαρακτηριστικό το οποίο έχει το Realme το GT2 το Pro έχει έναν σούπερ υπερευρυγόνιο φακό το με τον οποίο όμως υπάρχουν περιορισμοί δυστυχώς υπάρχουν περιορισμοί δεν μπορείτε να τραβήξετε βίντεο με τον υπερ 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 υπερευρυγόνιο 150 κάτι μοίρες μιλάμε για υπερευρυγόνιο φακό στα επίπεδα της GoPro αλλά δεν μπορείτε να τραβήξετε βίντεο αξιοποιώντας όλο αυτό το εύρος του αισθητήρα το θεωρώ αρνητικό από εκεί και πέρα μιλάμε για μια Μεγάλη συσκευή, 163 mm μήκος, 16 εκατοστά, πλάτος 75 χιλιοστά και πάχος στα 8 κάτι. Είναι μια όμορφη συσκευή, αλλά τη θεωρώ ακόμα ακριβή για αυτά τα οποία προσφέρει. Ζητάει περίπου 750-800 ευρώ αυτή τη στιγμή. Ναι μεν, οκ, okay, είναι όμορφη συσκευή, αλλά παραμένει ακριβή. Samsung Galaxy S22 Plus, πιο ισορροπημένη επιλογή σε σχέση με το S22 το Ultra, πιο ισορροπημένη γιατί απευθύνεται σε περισσότερους χρήστες, είναι λίγο πιο μαζεμένο και σε διαστάσεις και σε βάρος, φοράνε τον ίδιο επεξεργαστή, τον Exynos στον 2200, Οθόνη 6,6 inch, selfie κάμερα 10 megapixel, κανένα παράπονο, παιδιά έχει πολύ καλή selfie κάμερα και το έχω ξαναπεί ότι τα megapixels δεν λένε πάντα όλη την αλήθεια. Τριπλή πίσω κάμερα στα 50MP, μπαταρία 4.500 mAh, με τον ίδιο είπαμε επεξεργαστή. Τώρα η τιμή του, τουλάχιστον τη στιγμή που γυρίζω το βίντεο, που ξεκινάει από τα 1.150 ευρώ για την έκδοση με τα 2.56, οκ, okay, μου φαίνεται πάλι ακριβή. Παραμένει ακριβή. Η έκδοση με τα 128GB, όπως βλέπετε εδώ, ξεκινάει από τα 1.036-1.050 ευρώ, επίσης ακριβή, και δεν αξίζει να την πάρετε γιατί ούτε αυτή η συσκευή για ακόμα μια φορά μπορείτε, μπορεί να επεκτείνει τον αποθηκευτικό της χώρο με τη χρήση μιας microSD κάρτας. Δεν μπορεί. Οπότε στα 256 GB αποθηκευτικό χώρο που προτείνω τα 1150 μ, με δυσκολεύουν λίγο. Με δυσκολεύουν. Παραμένει ακριβή. Παρ' όλα αυτά θα πάρετε όλα τα, τα περισσότερα με όλα τα πλεονεκτήματα του S22 Ultra με μικρότερο βάρος και μικρότερο μέγεθος. 196 γραμμάρια, οριακά το και βαρύ, το και βαρύ. Στο χέρι κάθεται πάρα πολύ καλά όμως σαν συσκευή. Ποιοτικά και κατασκευαστικά είναι πολύ αναβαθμισμένο σε σχέση με το S21, με την προηγούμενη γενιά. Όποιο λοιπόν δεν μπορεί να δώσει τα χρήματα που απαιτεί το S22 Ultra, είναι ένας καλός συμβιβασμός. Ακριβώς, αλλά καλός συμβιβασμός. 6,6 ίντζες οθόνη, Dynamic AMOLED 2X οθόνη, δεν είναι Curved, είναι επίπεδη οθόνη, καλό είναι αυτό κατά την άποψή μου, λιγότερο ευαίσθητη, πάει πιο δύσκολα και γενικά πιο μαζεμένη και κάθονται και πιο καλά οι θικούλες, οι σιλικονένιες. Ευρυγόνιος φακός στα 50, τηλεφακός στα 10 MP με 3 οπτικό zoom και υπερευρυγόνιος στα 12. Δεν θα πω ότι έχω κάποιο παράπονο, τουλάχιστον από τα δείγματα που έχω δει, Εξαιρετικ καλής ποιότητας φωτογραφίες. Προφανώς χάνει σε σχέση με το μεγάλο του αδερφάκι το S22 το οποίο εφοδιάζεται με το state of the art αισθητήρα των 108 MP. Παρ' όλα αυτά και εδώ θα πάρετε εκπληκτικά, εκπληκτικά καλής ποιότητας φωτογραφίες με καλό φωτισμό, ωραίες υφές, ωραία χρώματα, τόσο από τον ευρυγόνιο όσο και από τον υπερευρυγόνιο. Στο κομμάτι του βίντεο τώρα δεν έχουμε το καλύτερο βίντεο που θα βρείτε, υπάρχει διαφορά ειδικά όταν εναλλάσσεστε από τον ευρυγόνιο υπερευργο... στον υπερευρυγόνιο, υπάρχει διαφορά, όχι τόσο μεγάλη όσο στο παρελθόν, αλλά υπάρχει. Παρ' όλα αυτά θα πάρετε την καλύτερη δυνατή ποιότητα στα... σε αυτά τα χρήματα, σε αυτή την κατηγορία ας το πούμε. Το μικρό αδερφάκι το S22 Ultra. Και αυτή η συσκευή τραβάει 8K βίντεο στα 24fps, άχρηστο το θεωρώ αυτή τη στιγμή. Όταν θα γίνει mainstream, τα ξανασυζητάμε. Τραβάει 4K στα 60 FPS με σταθεροποίηση, οπότε είμαστε OK από εκεί. Σημειώστε λοιπόν ότι η συγκεκριμένη συσκευή δεν παίρνει microSD SD, δεν παίρνει ακουστικά 3,5 mm με jack 3,5 mm, έχει μικρότερη μπαταρία, 4.500 mAh, μπ. φορτίζει γρήγορα με 45 W, είμαι OK σε αυτό. Και φυσικά φορτίζει και αυτό ασύρματα. Έχει ασύρματη φόρτιση στα 15W. Είναι αδιάβροχο, είναι πολύ πιο μαζεμένο σε μέγεθο και είναι μια καλή εναλλακτική για όποιον δεν μπορεί να δώσει το 1,5 που ζητάει η Samsung για το μεγάλο αδερφάκι του. Επόμενη συσκευή, φεύγουμε τώρα από τη Samsung, προς το παρόν φεύγουμε από τη Samsung γιατί θα επανέλθουμε και πάμε σε Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. 8 GB, 128 GB αποθηκευτικό χώρο. Αν δεν κάνω λάθος, μπορείτε να επεκτείνετε τον αποθηκευτικό χώρο, οπότε θα μείνω σε αυτή την έκδοση. Έχει 64 GB, γιατί έχει 64 GB. Δεν ξέρω, τα 290. Παιδιά, μην πάρετε την έκδοση με τα 64 GB. Δεν αξίζει τον κόπο. Θα βάλετε 5, 10, 30 εφαρμογέ μέσα και μετά θα αρχίσετε να έχετε προβλήματα. Πάρτε την έκδοση με τα 128 GB και πετάξτε μέσα και μία microSD καρτούλα. Λοιπόν, το Redmi Note 11 Pro τώρα προσπάθησε να είναι ο... η συνέχεια του Redmi Note 10 Pro. Σχεδιαστικά θα σας πω ότι το προτιμώ από το 10 Pro που ήταν μια πολύ όμορφη συσκευή. Δεν έχει τα μικρότερα bezels στην κατηγορία. Είναι μια business γενικά oriented συσκευή. Δεν έχει κάτι που να της λείπει. Αν και μ, σε σχέση με το 10 Pro τώρα εδώ λίγο μας τα έχει χαλάσει η Xiaomi. Πολλές συσκευές. Αλλά πάμε να δούμε μια κλασικά βαριά συσκευή. Η Redmi δεν φημίζεται για ότι βγάζει μικρέ και ελαφρύε συσκευέ. Μια βαριά συσκευή, 200 γραμμάρια, 202 γραμμάρια για την ακρίβεια. Εδώ που μα τα χαλάει είναι λίγο στον επεξεργαστή. Πήγε και έβαλε το Snapdragon 695. Και πήγε και έβαλε το Snapdragon 695, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω με ποια λογική. σω γιατί υπάρχει έλλειψη στα τσιπάκια. Οκ, okay, μπορεί. Θα προτιμούσα να φοράει ένα Snapdragon 778 ώστε να μπορεί να κοιτάξει τουλάχιστον τον φτηνότερο ή τον ανταγωνισμό σε αυτή την κατηγορία τιμή στα μάτια. Δεν είναι ένα κακό επεξεργαστή. Για mainstream καθημερινή χρήση θα σα πάει OK, αλλά θα σα πάει OK σήμερα. Αύριο δεν ξέρω. Και όταν λέω αύριο, δεν εννοώ κυριολεκτικά αύριο, σε ένα, σε δύο χρόνια. Θεωρώ ένα no στον επεξεργαστή, στο Snapdragon 695. Δεν θα πρότεινα αγορά για power user σε καμία περίπτωση. Δεν είναι ότι δεν θα τα καταφέρει, αλλά θα έπρεπε να φοράει έναν καλύτερο επεξεργαστή, έναν πιο δυνατό επεξεργαστή. Τουλάχιστον σε αυτή την κατηγορία τιμή υπάρχουν εναλλακτικέ. Τα 8 GB RAM είναι OK, 128 GB αποθηκευτικό χώρο λίγα για σήμερα, αλλά μπορείτε να επεκτείνετε τον αποθηκευτικό χώρο με κάρτα μνήμη microSD. Και αν δεν κάνω λάθο, μπορεί να πάρει και δύο SIM ταυτόχρονα και την microSD. Αν δεν κάνω λάθο, μία μικρή επιφύλαξη αυτό. 6,67 οθόνη, πολύ καλή οθόνη και φαίνεται και στον ήλιο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πολύ φωτεινή, νομίζω πάνω από 1000 νιτς φωτεινότητα στο πήκτης. Super AMOLED, δεν έχει τα προβλήματα εγκύτητας που είχε το Redmi Note 10 Pro. Έχουν διορθώσει τα προβλήματα με τον αισθητήρα εγκύτητας, το να σβήνει η συσκευή όταν την πλησιάζετε στο αυτί σας. Η κύρια κάμερά του, 108 MP αισθητήρα, είναι γνωστός από το Redmi Note 10 Pro. Λίγο βελτιωμένο στο κομμάτι του θορύβου και τη νυχτερινή φωτογραφία. Εξαιρετική ποιότητα φωτογραφία. Είναι ίσω από την καλύτερη φωτογραφία που μπορείτε να πάρετε από συσκευή σε αυτά τα χρήματα, στα 300-350 ευρώ. Η καλύτερη ποιότητα φωτογραφία που μπορείτε να πάρετε. Ο υπερευρυγόνιο είναι ένα μέτριο φακό στα 8 MP. Δυστυχώ για κάποιο λόγο οι συσκευέ έχουν κολλήσει στη mid-range κατηγορία τουλάχιστον στα 8 MP του περιευρυγόνιου φακού. Χωρί να δίνουν κάτι το ιδιαίτερο. Όχι τίποτα το ιδιαίτερο, όχι κανένα ιδιαίτερα καλό φακό. Να πω ότι έχει. Ε, υψηλό ρυθμό ανανέωση στην οθόνη, όλε οι συσκευέ βασικά έχουν πλέον από 90 ή 120 Hz και κάποιε έχουν adaptive ρυθμό ανανέωση στι οθόνε του, που σημαίνει ότι μεταβάλουν αυτόματα το ρυθμό ανανέωση για να εξοικονομήσουν μπατάρια. Εδώ δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, απλά το αναφέρω. 4K βίντεο στα 30 FPS. Θετικό το ότι έχει 3 μισάρι jack για ακουστικά. Έχει μια μεγάλη μπαταρία 5000 mAh. Θα σα πάει δύο μέρε εύκολα. Δύο μέρε αυτονομία τη έχει. Οπότε, αν κάποιο αναζητά μια συσκευή με αυτονομία, έστω και με μικρές παραχωρήσεις στην χρήση σε κάποια σημεία, είναι μια καλή επιλογή και οικονομική επιλογή. Ταχεία φόρτιση στα 67W, πολύ γρήγορη φόρτιση, οπότε ακόμα και να ξεμείνετε δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο θέμα, θεωρώ. Δεν έχει ασύρματη φόρτιση, πώς θα έχει άλλωστε σε αυτήν την κατηγορία τιμής και δεν είναι αδιάβροχο, αλλά έχει μια τυπική προστασία από σκόνη και πιτσιλιές, IP53. Στο μέγεθο 16,5 εκατοστά ύψο, 164 χιλιοστά τέλο πάντων. Πλάτο 76 χιλιοστά και πάχος 8,1. Δεν τη λε μια πολύ μαζεμένη συσκευή. Είναι μεγαλούτζικη, δεν είναι η πιο μεγάλη. Κάθεται καλά στο χέρι. Εμένα μου άρεσε σαν συσκευή τόσο στο χέρι όσο και σαν αίσθηση. Ποιοτικά δηλαδή. Φωνάζει πιο πριν από ότι είναι. Realme 9 Pro. Εδώ η Realme επανέρχεται πλέον με IPS οθόνη 6,6 ίντζες ξεκινάω κατευθείαν από αυτό το οποίο με χαλάει. IPS οθόνη 6,6 ίντζες το 2021. Βέβαια η τιμή της ότι την κρατάει χαμηλά, την κρατάει κάτω από το ψυχολογικό όριο των 300 ευρώ άντε σώζει την κατάσταση και γι' αυτό θα παραμείνει μέσα εδώ στην παρουσίαση. Δεν προτείνω γενικά να επιλέγετε συσκευέ πλέον μια IPS οθόνε. Αν το budget σας φτάνει για να πάτε σε μια αντίστοιχη οθόνη με AMOLED uh, panel. Εκτό και αν πλέον τα χαρακτηριστικά διαφέρουν τόσο πολύ, υπάρχει κάτι τόσο critical το οποίο θα σα αναγκάσει και θα, θα σα υποχρεώσει βασικά να πάτε σε μια τέτοια επιλογή. IPS οθόνη λοιπόν 6,6 inches με ρυθμό ανανέωση 120 Hz, σώζεται λίγο το πράγμα. Φωτεινή οθόνη, φαίνεται κάτω από τον ήλιο. Θα την προτιμούσα AMOLED. 5.000 mAh μπαταρία, γρήγορη φόρτιση στα 33 W. Οκ, okay. καλύτερα από τα 25 τη Samsung και τριπλή πίσω κάμερα στα 64MP. Σας λέω κατευθείαν ότι σε αυτήν την κατηγορία τιμής θα πάρετε πάρα πολύ καλά φωτογραφικά αποτελέσματα ψιλοβαριά 195 γραμμάρια οκ, okay, κάτω από το ψυχολογικό όριο των 200 γραμμάριων αλλά παραμένει βαριά και μεγαλούτσικη σχέδια. Το θετικό της είναι ότι είναι λίγο πιο μαζεμένη στο πλάτος οπότε κάθεται καλά στο χέρι. Με χαλάει και εδώ όμως το Snapdragon 695 θα μπορούσε η Realme να έχει βάλει κάτι καλύτερο. Οπότε για εμένα το συγκεκριμένο το Realme 9 Pro είναι μια τίμια συσκευή. Μια τίμια συσκευή. Χωρίς να προσφέρει όμως κάτι πολύ καλό. Κάτι το οποίο θα την κάνει να ξεχωρίσει από τον ανταγωνισμό. 3.5mm jack. Προσφέρουν και άλλοι. Το θετικό στη Realme εδώ θα έλεγα ότι είναι κατά κύριο λόγο το λειτουργικό της. Το σχεδόν στο android. Κατά τα άλλα ως συσκευή Οκ, okay, είναι μια όμορφη συσκευή αλλά δεν έχει να προσφέρει κάτι τρομερό, κάτι πραγματικά καλό, κατά τη δική μου άποψη. Ούτε σε επίπεδο ήχου, ούτε σε επίπεδο βίντεο, ούτε φυσικά σε επίπεδο επιδόσεων. Ναι, μεν, ε, οφείλω να το πω, έχει τις καλύτερες επιδόσεις ως συσκευή σήμερα που φοράει τον Snapdragon τον 695. Έχει τις καλύτερες επιδόσεις από οποιαδήποτε άλλη συσκευή. Αν λοιπόν το budget σας είναι μέχρι εκεί και έχετε σκοπό να πάτε σε Snapdragon 695, ok, το Realme τότε είναι η καλύτερη επιλογή. Πίσω στη Xiaomi, Xiaomi Redmi Note 11S, ο κλασικός αχταρμάς της Xiaomi. AMOLED οθόνη στα 90 Hz, 108 MP κύρια κάμερα, 33W φόρτιση, ok, γρήγορη φόρτιση. Εδώ λοιπόν όμως τώρα η υποχώρηση που είναι, είναι στον MediaTek τον 1000, τον G90 6, φοράει MediaTek επεξεργαστή. Όλα αυτά τώρα είναι συσκευές οι οποίες έχουν κυκλοφορήσει α, και εν μέσω της κρίσης των, του, του πυρητίου, που δεν υπάρχουν τσιπάκια. Ο MediaTek ο Helio G96 είναι ένας καλός επεξεργαστής. Δεν είναι κακός σαν επεξεργαστής. Έχει ξαναβγάλει η Xiaomi πολύ καλή συσκευή με MediaTek. Θυμίζω το, το all time classic best seller το Redmi Note 8 Pro από την Xiaomi που ακόμα και σήμερα κρατάει και πουλιέται και στέκεται ως συσκευή με IPS οθόνη, αλλά στέκεται. Δεν έχει καταφέρει η Xiaomi από τότε να ξανακάνει τέτοιο, τέτοια νίκη, τέτοιες πωλήσει με τη συσκευή τη. Βέβαια έχει βγάζει και κάθε εβδομάδα πάλι μια συσκευή. Αλλά θα μου πείτε ότι έκοψε τη φόρα της Xiaomi η Realme, η οποία ετοιμάζεται να γίνει η νέα Xiaomi στο χώρο. MediaTek λοιπόν Helio G96, ένας αρκετά καλός επεξεργαστής, σβέλτος επεξεργαστής, δεν θα δυσκολέψει πουθενά, αλλά καταναλώνει αισθητά περισσότερη μπαταρία και θα χάσετε εκεί, στο κομμάτι της αυτονομίας. 6,43 σύντσες οθόνη, AMOLED, κύρια κάμερα 108 MP, είναι, ε, δεν είναι ακριβώς ο ίδιος αισθητήρας με το Redmi Note 11 Pro, έχει λίγο διαφορετικό setup, αλλά παρόλα αυτά θα σας δώσει παρόμοια αποτελέσματα. Για, τον, για την μάκρο κάμερα των 2 MP πραγματικά δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Το θεωρώ πραγματικά άχρηστο, όπως και για τον υπερευρυγόνιο των 8 MP. Τα έχουμε ξαναπεί, τα αποτελέσματα είναι μέτρια. Η ποιότητα του βίντεο που τραβάει είναι ok. Εδώ μιλάμε για μια 4G συσκευή, οικονομική συσκευή. Παιδιά, θα είμαι ειλικρινής δεν βρίσκω κανένα λόγο να πάει κάποιο σε αυτή τη συσκευή. Πηγαίνετε στο 11 Pro, ξέρω ένα πεντάρικο παραπάνω και ανεβείτε κατηγορία. Δεν υπάρχει κανένα λόγο να πάει κάποιο στο Redmi Note 11S. Εδώ τώρα Samsung Galaxy A53 5G. 450 ευρώ ξεκινάει το 256. Θα το πω ξεκάθαρα. Μην το πάρετε. Πηγαίνετε να πάρετε αν θέλετε Sony και καλά ένα καλό mid-range επώνυμο α, κινητό πηγαίνετε και πάρετε το α52s το α53 υποτίθεται ότι είναι η συνέχεια του α52 του σκέτου α52 που λέω όχι αλλά επί της ουσίας είναι ένα α52s και το ονόμασταν α53 6,5 inches το στα 120Hz όπως και το α52s 5000 mAh μπαταρία, έχει λίγο μεγαλύτερη μπαταρία, ok. 64 MP κύρια κάμερα με οπτικό σταθεροποιητή. 189 γραμμάρια βάρος, είναι λίγο πιο λεπτό από το α52S, λίγο πιο λεπτό. Δεν υπάρχει ουσιαστική έτσι, διαφορά. Πλαστικό από πίσω, καλή ποιότητας κατασκευή. Είναι πλαστικό, το περιμετρικό πλαίσιο το οποίο είναι αλουμινένιο, δεν ξέρω αν φαίνεται εδώ, μοιάζει μάλλον με αλουμίνιο, δεν είναι αλουμινένιο, συγγνώμη, είναι ασημή, δείχνει λίγο πιο χλειδά το παιδάκι μου σαν συσκευή, αλλά είναι πλαστικό. Και φυσικά έχει και αρκετά μεγάλα bezels, είναι μια καλή συσκευή, δεν έχει όμως να προσφέρει κάτι καλύτερο ουσιαστικά κατά την άποψή μου από το α52s με τον 778 το Snapdragon παρακαλώ. Εδώ λοιπόν 8 GB RAM, 256 GB αποθηκευτικό χώρο και κάρτα μνήμη, Super AMOLED οθόνη. Αυτά. Δεν θα πάρετε κάτι παραπάνω. Και είναι αδιάβροχο, IP67, όπως και το αδερφάκι του. Δακτυλικό αποτύπωμα πάνω στην οθόνη. Μας διαφημίζει για δύο μέρες αυτονομία στην μπαταρία. Τι άλλο, τι άλλο. Έχει φοράει επεξεργαστή έξινος. Τον 1280, τον 1280 τον έξινος. Εν τέχνο δεν το πολύ αναφέρουν για να μην πατώσει. Πάρτε το Α52S με το Snapdragon των 778. Εξαιρετική επιλογή. Φεύγουμε. Φεύγουμε από το Α53. Realme GT2, όχι το Pro, η απλή έκδοση, η πιο ισορροπημένη έκδοση, στα 5 εκατοστάρικα, από 5 μέχρι 6, 120 Hz AMOLED οθόνη, τρομερή οθόνη, τρομερή οθόνη, Snapdragon 888, κανένα παράπονο, γνωστός επεξεργαστής, και η τάντερά του ζεσταίνεται, τρομερές επιδόσεις, ό,τι καλύτερο μπορείτε να πάρετε σε Snapdragon εξεργαστή σήμερα, εάν το πορτοφόλι σας δεν φτάνει για να πάτε σε Snapdragon Generation 1. Τριπλή πίσω κάμερα με 50MP, φοβερές ποιότητας φωτογραφία, τα έχουμε ξαναπεί, 5000μμ μπατάρια. Δεν έχω κανένα παράπονο, είναι μια βαριά, είναι μια βαριά συσκευή, γύρω στα 295 γραμμάρια δεν τη λες και ελαφριά, δεν παίρνει επέκταση με microSD, σημειώστε το αυτό, οπότε τα 256 GB για μένα είναι μονόδρομος, πολύ θετικό τα 12 GB RAM στα οποία δίνει, 50 MP ευρυγόνιο και 8 υπερευρυγόνιο. Εδώ μας τα χαλάει τώρα λίγο και στο βίντεο το οποίο τραβάει 4K. Νομίζω δεν έχει δυνατότητα για 8K βίντεο όπω το GT2 Pro αλλά νομίζω πως είναι πιο ισορροπημένη σαν επιλογή και ακόμα και αν το ξεζουμίσετε στο τέλος της ημέρας, δεν, δεν μιλάμε για δύο μέρες αυτονομία, εδώ έτσι μιλάμε για συσκευές οι οποίες κρατάνε μία ημέρα. Αλλά αν στο τέλος, προς το τέλος της ημέρας χρειαστεί να φορτίσετε, τα 65W φόρτισης θα σας λύσουν τα χέρια. Δεν προτείνω τόσο γρήγορη φόρτιση, αλλά παρόλα αυτά, αν χρειαστεί, θα είναι εκεί και σε 20 λεπτά, σε μισή ώρα θα σας δώσω την απαιτούμενη ενέργεια για να συνεχίσετε. Η τιμή του δεν είναι ότι είναι κακή, δεν είναι σίγουρα μια φτηνή συσκευή. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το οποίο έχουν κάνει με την πλάτη στη συγκεκριμένη συσκευή, το οποίο είναι ψιλοανάγλυφη σαν χαρτί, κάπως έτσι, ένα, μια νέα τεχνοτροπία. Πλαστικό είναι, πλαστική πλάτη, αντοχής. Σχεδιαστικά ξεφεύγει λίγο από τα συνηθισμένα, εμένα μου αρέσει, μου αρέσει τη συσκευή και θα την έπαιρνα, για να είμαι ειλικρινής θα την έπαιρνα. Xiaomi Poco X4 Pro 5G, εδώ τώρα η Xiaomi τα έχει κάνει, τα έχει κάνει. Βγάζει μια συσκευή η οποία είναι χειρότερη από το προηγούμενο μοντέλο. Βάζει μια AMOLED οθόνη στα 120Hz, κανένα παράπονο, βάζει ταχεία φόρτιση πετάει και μια τριπλή κάμερα 108 MP πίσω η οποία είναι μέτρια, μέτρια. τα MP δεν, είναι, δεν λένε όλη την αλήθεια και μια μπαταρία 5000 mAh η οποία όμως στην πράξη δεν δίνει καμία τρομερή έτσι, αυτονομία θα σας πάει δύο μέρες, θα κάνετε τη δουλειά σας είναι μια μέτρια συσκευή μια μέτρια συσκευή. All around δηλαδή το X3 ήταν καλύτερο η προηγούμενη γενιά μια βαριά σκευή 205 γραμμάρια ή είναι λίγο γκουμούτσα Snapdragon 695 στα 300 ευρώ έχουν λίγο έχουν νομίζω τα, τα βρίσκω λίγο πιο αυξημένα προσέξτε ο Snapdragon 695 δεν είναι η παλιά σειρά ε, 6 που ήταν πάρα πολύ αργή αλλά όταν έχεις τον 778 και μου βγάζεις τον 695 σε κάποια κομμάτια είναι κοντά σε επιδόσεις αλλά θα μπορούσατε να πάτε λίγο παραπάνω ρε παιδιά, λίγο παραπάνω. Είναι για να καλύψετε τώρα το 5G. 6,67 inches οθόνη, ο ευρυγόνιος στα 108 MP σας λέω δεν, είναι, δεν δίνουν την ποιότητα που περιμένετε ακούγοντας το 108, πολλέ 108 MP. Και σκέφτεσαι ας πούμε Samsung S22 Ultra. Καμία σχέση. Και ο υπερευρυγόνιος 8 MP ο οποίος είναι λίγο ψηλοτραγικός, τίποτα το ιδιαίτερο, Χωρί χωρίς πολύ καλή οξύτητα ή πολύ καλή διαχείριση του white balance και των χρωμάτων. Μία μετριότατη υλοποίηση στα 8 MP για τον Απλά για να υπάρχει. Ο ευρυγόνιος στην selfie τέλο πάντων 16 MP είναι ok. Θα πάρετε 3 μισάρι jack ακουστικά, 2 μέρες αυτονομία και μία τυπική α, προστασία από σκόνη και πιτσιλιές και τίποτα το ιδιαίτερο. Μία μεγάλη και βαριά συσκευή, Uh, δεν ξέρω πραγματικά για ποιο λόγο θα uh, προτείνω σε κάποιον να πάει στο Poco X3 Pro. Πραγματικά όχι. Απλά όχι θα έλεγα. Εδώ τώρα. Samsung Galaxy S22 5G. Ξεκινάει με 8 GB RAM και 128 GB αποθηκευτικό χώρο. Εάν είναι να ανέβουμε σε αποθηκευτικό χώρο, πάμε στα 920 ευρώ. Ξεκινάμε. Δηλαδή φτάνουμε εκεί. 950 ένα χιλιάρικο. Samsung S22. μέγεθος εξαιρετικό. Ποιότητα κατασκευή εξαιρετική. Κάμερε τρομερές, εξαιρετικέ. Ακριβώ οι ίδιε με το S22 Plus. Το μέγεθο του φανταστικό. 6,1 inches. Δεν νομίζω ότι στη mainstream χρήση πραγματικά οι περισσότεροι από εμά χρειαζόμαστε μεγαλύτερη οθόνη από 6,1-6,2 inches. Είναι υπεραρκετό. Χωράει στην τσέπη, μπαίνει στην τσέπη άνετα δεν σε ζορίζει, κρατάει το βάρο χαμηλά. Είναι κακά τα ψέματα. Ο άμεσο ανταγωνιστής του iPhone 13. Όχι του Pro, του iPhone 13. Όμω, όσο καλέ κάμερες και αν έχει, όσο καλή οθόνη και αν έχει, όσο ωραίο και λεπτό μέγεθο και βάρο, μιλάμε για μια πολύ λεπτή συσκευή και ελαφριά, 168 γραμμάρια βάρο. Ελαφριά συσκευή. Ξεχνά ότι την έχει πάνω σου. Φοράει τον έξινο στον 2200. Πολύ καλός επεξεργαστής, πολύ γρήγορος επεξεργαστής. Οκ okay, με τη μνήμη RAM και τον αποθηκευτικό χώρο δεν έχω κάτι ιδιαίτερο. Θα προτιμούσα παραπάνω μνήμη RAM σε αυτη την κατηγορία τιμής για Android πάντα. Α, όμως το μεγάλο πρόβλημα της συγκεκριμένη συσκευή. Όσο όμορφη, όσο τελικάτη και αν είναι. 3.700 μιλιαμπερόρια μπαταρίας είναι μικρή ο έξινο τρώει και πέφτει γρήγορα. Αν είναι παιδιά να δώσω ένα χιλιάρικο για συσκευή και να πρέπει να τη φορτίζω δύο φορές την ημέρα, θα πω όχι. Είχα πολλές ελπίδες για τη συγκεκριμένη συσκευή, πραγματικά ήμουν ανάμεσα σε αυτήν τη συσκευή και το iPhone 13, δεν την επέλεξα και νομίζω ότι τελικά ευτυχώ που δεν την επέλεξα. Είναι μια συσκευή η οποία εάν τη ζωρίσεις λίγο παραπάνω, θα καταναλώσει την μπαταρία αμέσως. Την εξαφανίζει βασικά. 3.700 mAh μπαταρία είναι μικρή, είναι μικρή για τον επεξεργαστή που φοράει, για τα πράγματα που κάνουμε σήμερα και φυσικά για το 5G. Τώρα αν πάρετε μια τέτοια συσκευή, η οποία είναι υποτίθεται από το επάνω-επάνω ράφι και δεν χρησιμοποιείτε το 5G, κατεβάζετε σε 4G για να εξοικονομήσετε μπαταρία, αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε γενικά τα δεδομένα του GPS και όλα αυτά τα καλούδια, ε, θα έλεγα όχι σε συνδυασμό με το ότι φορτίζει στα 25W και όχι πιο γρήγορα, δεν λέω ότι είναι αργή φόρτιση, αλλά δεν τη λες και γρήγορη. Γενικά ένα μεγάλο όχι, παρόλα τα καλούδια, παρά το μέγεθος, γιατί η αυτονομία της είναι λίγο τραγική. Είναι λίγο τραγική. Αν είστε συγκρατημένοι θα σας βγάλει την, την ημέρα, αλλά με την ψυχή στο στόμα. Όταν δίνουμε όμως 9 στάρικα, ένα χιλιάρικο, θεωρώ απαράδεκτο το να τελειώνουμε την ημέρα με την ψυχή στο στόμα. Ο μόνο λόγο που θα το πάρει κάποιο, που θεωρώ ότι αξίζει να το πάρει κάποιο, είναι αν κάνει μέτρια χρήση, μέτρια χρήση ή ελαφριά χρήση και θέλει μια συσκευή σε αρκετά μικρό μέγεθο, λεπτή και με πολύ μικρό βάρο. Να την πετά στην τσέπη και να την ξεχνά. Τότε οκ. Okay. Στα άλλα, δυστυχώ η Samsung δεν μα τα λέει και πάρα πολύ καλά. Δεν θέλω να πληρώνω ένα χιλιάρικο και να έχω άγχος στι 8 η ώρα το βράδυ. Xiaomi 12 5G, 8 GB, 128 GB αποθηκευτικό χώρο. Πάμε στο 256 στα 850 ευρώ. Mm. Πολλά, πολλά. Καλό μέγεθο. Με 6,28 ίντσα οθόνη, ούτε πολύ μικρή, ούτε πολύ μεγάλη. 4.500 mAh μπαταρία, θα την ήθελα λίγο μεγαλύτερη, γιατί φοράει το Snapdragon 8, Generation 1 ένας επεξεργαστής ο οποίος καταναλώνει, καταναλώνει όπως και να το κάνουμε. Α, η καμερούλα στη μέση είναι μια συσκευή όμορφη, δεν ξεφεύγει σχεδιαστικά, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο σαν συσκευή. Δεν έχει τρία μισά jack, αρχίζει και η Xiaomi και προσπαθεί να το παίξει λίγο πιο premium σε εταιρεία. Έχει τα θέματα με το software, πολυαντιγράφει το iOS βασικά, αυτό είναι το πρόβλημά μου και οι διαφημίσεις και το bloatware που έχουν αρκετές συσκευέ τη. το βάρος είναι ok, δεν είναι βαριά σχεδία. 180 γραμμάρια βάρος με τον Snapdragon είπαμε τον 8 6,28 ίντσες AMOLED οθόνη, κανένα πρόβλημα, μια αρκετά καλή φωτεινή οθόνη. Φωτογραφικά ο ευρυγόνιος θα δώσει πολύ καλής ποιότητας φωτογραφίες και την ημέρα και το βράδυ. Την ημέρα δεν το συζητώ, δεν υπάρχει κάτι αρνητικό να σχολιάσουμε επί τη ουσία στην πράξη. Ο υπερευριγόνιο επίση θα δώσει αρκετά καλά αποτελέσματα. Τα δείγματα που εγώ τουλάχιστον έχω δει δίνουν πολύ καλέ λήψει την ημέρα. Το βράδυ τώρα η ποιότητα αναγκαστικά θα πέσει, υπάρχει θόρυβο και με τη σταθεροποίηση υπάρχουν μικρά θεματάκια. Το ότι τραβάει ε, βίντεο στα 8K στα 24 FPS. Τραβάει βίντεο και με καλή ποιότητα 8K, αλλά πραγματικά δεν ξέρω ποιο θα χρειαστεί να τραβήξει 8K με μια τέτοια συσκευή και στα 24 FPS. Το 4K βίντεο στα 30 FPS που τραβάει είναι εξαιρετικό, είναι πολύ καλή ποιότητα το βίντεο, οπότε, αν κάποιο θέλει μια δυνατή συσκευή και θέλει να παραμείνει στο στρατόπεδο τη Xiaomi, το 12K είναι μια καλή επιλογή. Φορτίζει γρήγορα, φορτίζει επίση πολύ γρήγορα με ασύρματη φόρτιση, 50W ασύρματη φόρτιση και είναι γενικά μια συσκευή μαζεμένη. Κάθε καλά στο χέρι. 152 mm ύψος, πλάτο 70 mm. Είναι μικρή, είναι μικρή η συσκευή. Είναι μαζεμένη. Κάθε ωραία στο χέρι. Λίγο πιο παχιά, αλλά είναι μια καλή επιλογή για όποιον μπορεί να δώσει τα 850 ευρώ που ζητάει και θέλει να παραμείνει στη Xiaomi με έτσι μια μεγάλη κάμερα για να φωνάζει ότι τραβάει φοβερές φωτογραφίες. Εντάξει, το σχεδιαστικό μπαμ της συγκεκριμένη συσκευή. Αν μου φαίνονται πολλά τα χρήματα που ζητάει, ναι, μου φαίνονται σχετικά πολλά. Oppo Find X5 5G, για το Oppo, τι να σας πω τώρα, έχει πάρα πολύ καλές κάμερες, πολύ καλή ποιότητα φωτογραφία, και στο βίντεο τα πάει καλά, είναι μια ψιλοβαριά συσκευή, Snapdragon 888, γνωστός επεξεργαστής. Προσωπικά θα την αγόραζα σαν συσκευή ανέμενα σε κάποια άλλη χώρα. Η αυτονομία της είναι, βγάζει μια ημέρα άνετα, αλλά δεν είναι μια συσκευή η οποία α, κυκλοφορεί πολύ και έχει την ανάλογη υποστήριξη στη χώρα μας. Είναι για τους τολμηρούς. Είναι μια συσκευή με πολύ καλή ποιότητα κατασκευής, ωραίο το software της OPPO με πολύ καλές φωτογραφικές δυνατότητες και πολύ γρήγορη φόρτιση. Αλλά δεν είναι μια σχεδίδα την οποία θα την προτείνω. Πραγματικά δεν θα την προτείνω όσο και αν μου αρέσουν οι συσκευέ τη. Huawei Nova 9, η δεύτερη έκδοση, τώρα τι να πω. Δεν έχει Google Services. Είναι όχι μόνο για τους και για τους υπομονετικούς. Κατά τα άλλα σαν συσκευή στα 350 ευρώ που ζητάει δεν είναι κάτι το εξαιρετικό. Φοράει ένα Snapdragon 680, για το όνομα του Θεού δηλαδή. Δεν έρχεται με το καθαρό Android, έρχεται, έρχεται με Harmony OS, το λειτουργικό της Huawei, IPS οθόνη, τίποτα το ιδιαίτερο και δεν θεωρώ πραγματικά πως αξίζει τον κόπο κάποιος να ασχοληθεί. 4000 mAh μπαταρία, εδώ προσέξτε τώρα από αυτονομία δεν πάει άσχημα λόγω του λειτουργικού που είναι της Huawei. Έχει και μια αξιόλογη ταχεία φόρτιση, έχει καλή ποιότητα φωτογραφίας, αλλά δεν νομίζω πως τουλάχιστον στη χώρα μας αρκούν αυτά για να πουλήσει σαν συσκευή. Δεν θα την επέλεγα. Τελευταία και καταϊδρωμένη Motorola Edge 30 Pro. Τη βρίσκω λίγο ακριβούλα, ακριβή σαν συσκευή, ακριβούτσικη, ακριβούτσικη. 12 GB RAM και 256 GB αποθηκευτικό χώρο. Αν δεν κάνω λάθος δεν παίρνει ούτε αυτή η συσκευή microSD κάρτα οπότε στα 9 κατοστάρικα με δυσκολεύει. Με δυσκολεύει είναι μια βαριά συσκευή, Snapdragon 8 Generation 1 με OLED οθόνη και αυτή η 8K βίντεο, λες και είναι κανένα ιερό πότυρο και θέλουμε να εντυπωσιάσουμε. Παιδιά, εγώ δεν θα σας την πρότεινα τη συσκευή της Motorola, όσο και αν ήμουν φανατικό κάποτε τη Motorola. Δεν την προτείνω όχι γιατί είναι μια κακή συσκευή, όχι γιατί έχει κακό software, ίσα ίσα. Θεωρώ αρκετά καλό το UI τη Motorola. Δεν θα την πρότεινα γιατί δεν έχει να δείξει κάτι διαφορετικό πραγματικά ως συσκευή. Αυτά. Ελπίζω έτσι να πήρατε μία γεύση, να απολαύσετε το συγκεκριμένο βίντεο. Δεν είναι ο σκοπός μου να επιλέξω κάποια συσκευή από όλες αυτές για να πορευθώ αν θα έπρεπε να επιλέξω κάποια συσκευή να αγοράσω, αν δεν με τα χρήματα, δεν θα πω ότι θα πήγαινα στο Samsung S22 Ultra, μπορεί να πήγαινα στο Samsung S22 Plus, το οποίο είναι μια πολύ καλή συσκευή. Αν έπρεπε να επιλέξω άλλη μια στην οποία θα πήγαινα, μάλλον θα πήγαινα στο Realme το GT2 ή ακόμα καλύτερα αν το budget μου το επέτρεπε στο GT2 το Pro ίσως να το επέλεγα αντί του Samsung. Δηλαδή θα ήταν μια μεγάλη μάχη και θα έχει και ενδιαφέρον. Ε, δεν ήταν πάντως ο σκοπός να επιλέξω κάποια αυτές τις συσκευές. Επιγραμματικά να δούμε τις καινούριε συσκευέ που θα μας απασχολήσουν τον επόμενο καιρό και φυσικά περιμένουμε να δούμε και τι πτώσει. τι πτώση τιμής θα έχουν όλες αυτές τις συσκευές. Αν σας άρεσε το συγκεκριμένο βίντεο και είστε ακόμα εδώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe και μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας!